Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι φιλέτες εργοδότες μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τις λήξεις πρόθυμες οφειλέτες τους σχετικά με τη ρύθμιση του νόμου 4305 του 2014 της ασφαλιστικής περιοχής μας. Με επιστολή που λάβαμε από τον διοικητή μας αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και προβαίνουμε σε δράσεις για να πληροφορηθεί ο κόσμος τη νέα ρύθμιση των πρόθυμων αυτών οφειλών. Συγκεκριμένα, έχουμε οργανώσει και έχουμε ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς της περιοχής μας το επιμελητήριο της Κορυφής, τον Εμπορικό Σύλλογο, Σωματεία Λογιστών και γενικά όλων των οικονομικών φορέων να οργανώσουμε ενημερωτικές ημερίδες ώστε να κατατοπιστεί καλύτερα ο κόσμος. Βασικά όλοι οι οφειλέτες. Επίσης θα γίνουν ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κυριότερο απ' όλα έχουμε εντολή να γίνουν τηλεφωνικές οχλήσεις σε όλους τους οφειλέτες εργοδότες και κατά κύριο λόγο στα οικοδομικά έργα, γιατί εκεί υπάρχει λίγο νομίζω αμέλεια ή δεν γνωρίζουν ίσως αυτό τον νόμο, ώστε να γίνει ένα σημαντικό έργο και ο κόσμος, άλλωστε επιθυμία του ήταν να έρθει εδώ σε 100 δόσεις το ανώτερο που δικαιούται, να μπορεί μέσα σε αυτήν την οικονομική κρίση να αναλάβει και να ξοφλήσει τα χρέη του. Είναι για μας αυτός ο νόμος μια ευκαιρία βασικά για το ΙΚΑ, είναι ένα παράθυρο όπου με μεθοδικότητα και συντονισμένη προσπάθεια θα θέσουμε τις βάσεις διευθέτησης ενός από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας μας. Εδώ θα θέλω να πω ότι η κινητοποίηση αυτή γίνεται ώστε να γνωρίζουν πλήρως οι ίδιοι οφειλέτες τις ευνοϊκές διατάξεις οι οποίες θα εκπνεύσουν μέχρι 31 Τρίτου του 2015. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου έχουμε κάνει γνωστό σε όλους και έχουν αποσταλεί από τη διοίκηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολές στους οφειλέτες. Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω πάλι όσον αφορά το νόμο αυτό. Για μας συγκεκριμένα είναι μείζον θέμα και καλούμαστε να το διαχειριστούμε αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνουν οι διατάξεις αυτές του νόμου και αφορά βασικά την ένταξη όσο το δυνατόν του μεγαλύτερου πλήθους των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτά έχω να πω. Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ όλους και αν γίνεται βέβαια από εσάς σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν μπορείτε να επαναλαμβάνετε, έστω και με τις ανακοινώσεις που θα σας στείλουμε, σε ταχτά χρονικά διαστήματα σαν ενημέρωση της για να ενημερώνονται οι οφειλέτες. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι ερώτημα έχετε. Το βασικό ερώτημα. Τελικά, ποιες οφειλές ρυθμίζονται και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να μπει κάποιος σε αυτά, γιατί υπάρχει ολόκληρη παραφιλολογία. Λοιπόν, θα σας πω εδώ βέβαια, θα μπω μέσα να διαβάσω ορισμένα πράγματα γιατί είναι πολλές περιπτώσεις, έτσι. Θα αναγκαστώ να τα πω διαβάζοντας. Λοιπόν, βασικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου επίπτουν, λέει η κύκλιος, έτσι, η δική μας. Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1η δεκάτου του 2014, μισθολογικής περίοδου 31/8 του 2014. Δηλαδή, μπορούν να ρυθμίσουν μέχρι 31/8 του 2014 όλες οι οφειλές. Και αυτό λέει, οι καθυστερούμενες οφειλές έως την ανωτέρα ημερομηνία που τελούν σε αναστολή εισπράξης κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη και οι οφειλές μέχρι την οσάνω χρονική περίοδο που τελούν υπό καθεστώς ρύθμισης ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη. Προϋπόθεση βέβαια αυτού είναι να πληρώνει τις τρέχουσες εισφορές. Είναι σημαντικό αυτό γιατί θα χάσει τη ρύθμιση. Αυτό σε πόσες δόσεις μπορεί να ρυθμιστούν οι οφειλέτες και τι έκπτωση έχουν? Αυτό άλλωστε ήταν επιθυμία πολλών οφειλετών στο ανώτατο αριθμό των 100 δόσεων για ποσά οφειλές βέβαια μέχρι 15.000 ευρώ.
πάνω από 15.000 ευρώ, δυστυχώς έχουμε μέχρι 72 δόσεις. Μέχρι 72 δόσεις και ανάλογα κατεβαίνουμε 60, 48, 36, 24 και 12. Άρα εκεί που χρειάζονται περισσότερες δόσεις θα έχουμε λιγότερες δόσεις. Εντάξει, έχει μελετηθεί το θέμα όσον αφορά και γι' αυτό, γι' αυτό δίνουμε και εκτόσεις ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Να μην αναφέρω το ποσοστό. Άλλωστε, κάθε οφειλέτης που θα έρθει εδώ θα το γνωρίσει και θα το αποφασίσει τι, σε ποιο αριθμό δόσεων θέλει να. Κύριε Δευτέρα, επειδή είμαστε γνώστες των δόσεων και των ρυθμίσεων, συνήθως τις χάνουμε τις ρυθμίσεις. Θα με χαθεί αυτή η ρυθμίση, πότε χάνεται. Μάλιστα. Η μη εμπρόθεσμη λέει καταβολή δόση κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή τη μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, γιατί είναι και αυτό απώλεια, έτσι, έχει συνέπειες. Η πρώτη είναι η απώλεια των ευεργημάτων της ρύθμισης. Η διάταξη αυτή έχει εκπτώσεις, απαλλαγή των πρόσθετων τελών και όλων των επιβαρύσεων. Και το πιο σημαντικό, έχει θέμα όσον αφορά τα αναγκαστικά μέτρα. Αν έχω να τα πληρώσω όλα τα λεφτά που χρωστάω, τι γλιτώνω. Εφάπαξ, αν πληρώσει, δεν έχει καθόλου πρόστιμα. Απαρλάσσεις δηλαδή από τις πρόσθετες επιβαρύσεις και τα προσμετέχει. Κύριε Διευθυντά, μια τελευταία ερώτηση. Τι άλλο αποφέρει το οφειλέτης αν ενταχθεί στη ρύθμιση? Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων, είναι βασικό αυτό. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της και διακόπτεται. Και βέβαια αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επικινητών ή ακινήτων. Αυτό είναι σημαντικό. Όλος ο κόσμος έχει τέτοια προβλήματα και πιστεύουμε να ακολουθεί αυτή η ρύθμιση και να συνεχιστεί μέχρι το τέλος για να μην έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία.